της Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα. Με πλήρες εξοπλισμένο και εξειδικευμένο συνεργείο. Και με 5 κινητά συνεργεία για άμεση επέμβαση και αν χρειαστεί μεταφορά των γεωργικών μηχανημάτων. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Ο πιο δυνατός σύμμαχος του αγρότη από το 1993. Στο 8 χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Και τώρα, εισαγωγή καινούριων μηχανημάτων για σχέδια βελτίωσης από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Τώρα ο Κοτοσεφ φέρνει και έτοιμες, καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Όταν οι άλλοι παρασκευάζουν αλλαντικά τύπου σερών, εμείς συνεχίζουμε την παράδοση παρασκευάζοντας αλλαντικά και κρεατοσκευάσματα με τη σφραγίδα ποιότητος Marcel. Με τις τρεις ιδιόκτητες χειροτροφικές μας μονάδες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μας. Με συνταγές παραδοσιακές, με άριστες πρώτες ύλες και με υπερσύγχρονα μηχανήματα, παρασκευάζουμε και συσκευάζουμε πάνω από 50 προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας και αυθεντική γεύση. Marcel. Όλα μας τα προϊόντα υπόκεινται στους αυστηρότερους υγειονομικούς ελέγχους για να φτάνουν στο τραπέζι σας νόστιμα και υγιεινά. Βιομηχανία αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων Marcel. Από το 1984 πρώτη σε ποιότητα και γεύση. Τώρα μπορείτε να τα βρείτε και στο πρατήριο κρεοπωλείο της επιχείρησής μας στην Αμπέλα Σερών. ...1335 επιτυχώντες τα τελευταία 8 χρόνια. 152 επιτυχώντες τη φετινή χρονιά. Φροντιστήρια κορυφή. Φροντιστήρια υψηλών στόχων. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, τον κύριο Ραμπατζή. Καθώς είχαμε μια ακόμη αναβολή στο θέμα αυτό της ΔΕΙΑΣ και στα δικαστήρια που πάνε για κακούργημα... Κύριε Ραμπατζή, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Μωρίδη. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Ναι. Για πότε πήγε το δικαστήριο αυτό, για πότε έχει οριστεί τώρα? Με όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και αυτά που αντιμετωπίζουμε. Το δικαστήριο πήρε μία ακόμη αναβολή για τις 8 του μηνός, ναι. Μετεπόμενη Πέμπτη, δισκονοπέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. 8 Φεβρουαρίου, λοιπόν. Ναι. Και η πρόεδρος της έδρας ήταν ξεκάθαρη, είναι η τελευταία αναβολή που δίνει και είναι αποφασισμένη να δικάσει την υπόθεση, διότι υπάρχει και κίνδυνος παραγραφής. Παραγραφής όλης της υπόθεσης. Κάποιων διοικήσεων. Ναι, κάποιων ήταν... διοικήσεων που δεν ξέρω ακριβώς τώρα τα νομικά πώς και τώρα υπάρχουν. Ναι. Αλλά από ό,τι ανακοίνωση είναι αποφασισμένη. Με να δικάσει έστω και ερήμη. Θα δικάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει πλέον. Ωραία. Οπότε και νομίζω ότι κάποιοι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και λόγος αναβολών πλέον. Να ξεκαθαρίσει και να δούμε να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται. Ωραία. Αυτό καθηλίου και λιγάκι να τρέχουμε στα δικαστήρια, ξέρετε. Είναι πολύ. Ναι, είναι και ψυχοφθόρα η διαδικασία, δεν το συζητάμε καν. Βεβαίως. Ωραία. Οπότε, βεβαίως, κύριε Ραμπατζή, 8 του μήνα ραντεβού, έτσι. 8 του μηνός ξεκινάει εκ νέου η διαδικασία. Η οποία δεν αναμένεται να τελειώσει σε μια ημέρα, καθώς είναι πολλές διοικήσεις κατηγορούμενες. Δεν νομίζω ότι ακριβώς έχετε δίκιο. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι. Είπατε, χωράνε όλοι κατηγορούμενοι μέσα στην αίθουσα. Διάλεξε πρόεδρος καινούργια αίθουσα που να χωρέσουμε όλοι οι κατηγορούμενοι. Γιατί πόσοι είστε, είπαμε ναι, 49 ή 52. Όχι, κάτω από 50 είμαι. Α, κάτω από 50 είστε. Μάλιστα. 50. Ναι, θέλετε και μεγάλη αίθουσα. Ωραία, σας ευχαριστώ, κύριε Ραμπατζή. Τι να σας πω, καλό κουράγιο, περιμένετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, να πάμε και στον κύριο Κατριτζόγλου. Στον κύριο Λευτέρη Κατριτζόγλου, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Σερών. Δύο είναι οι σύλλογοι, ένας εκ των, του ενός, ο ένας τέλος πάντων από τους δύο συλλόγους ο πρόεδρος. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Κατριτζόγλου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το ένα σωματείο ονομάζεται και το άλλο σύλλογος. Εμείς είμαστε σωματείο εργαζομένοι. Εσείς είστε σωματείο, μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, κύριε Κατριτζόγλου, εσείς είστε ενήμερος για το περιστατικό που συνέβη στο νοσοκομείο? Ναι. Δυστυχώς είδαμε αυτό το φαινόμενο. Βέβαια, η συνάδελφοι στην καθαριότητα, θα έλεγα, πολύ τακτικά αντιμετωπίζουν
αρκετά τέτοια φαινόμενα. Ναι. Και σε πανελλαδικό βέβαια πλαίσιο έχουμε δει και καταστάσεις πολύ χειρότερες και με γκαζάκια. Έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα με τους εργαζόμενους. Πολύ συχνά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα εδώ των Σερών αντιμετωπίζουν με το νοσοκομείο τέτοια περιστατικά, μου είπατε. Καλά κατάλαβα. Όχι μόνο με το νοσοκομείο, γενικότερα στους κάδους και οι πολίτες πολλές φορές δεν προσέχουν αυτά που αφήνουν. Ναι. Αφήνουν πράγματα πολλές φορές που είναι επικίνδυνα. Στο νοσοκομείο αυτό που έγινε βέβαια είναι πολύ ατυχές το γεγονός. Ναι. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για τα απόβλητα των νοσοκομείων. Σωστά. Προφανώς δεν τηρήθηκε αυτή η διαδικασία από τη μεριά του νοσοκομείου και αυτό φτάσαμε σε αυτό το πολύ άσχημο γεγονός και φαινόμενο βέβαια. Να υπάρχει ένα πόρεμα το φόρο και να τρέχουν δυστυχώς τα αίματα. Να λούζονται με αίματα οι εργαζόμενοι. Όμως, συγκεκριμένη διαδικασία από το νοσοκομείο, έχει το απόλυτο δίκιο, που την πληρώνουμε και ακριβά βέβαια, αλλά συγκεκριμένη διαδικασία και από την πλευρά των εργαζομένων που πρέπει να την ακολουθούν, έτσι ώστε να μην είμαστε στο κενό τώρα και να μην ψάχνουμε ψηλοστάχυρα. Γιατί το να λουστώ με αίμα και να σηκωθώ να φύγω ή να αρνηθώ στη συνέχεια, γιατί έμαθα ότι βγάλαν και μια ανακοίνωση την οποία εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας, ότι αρνούμαστε να μαζέψουμε τα σκουπίδια από εκεί, δεν είναι λύση. Εδώ θα έπρεπε να ενημερωθεί το νοσοκομείο επιτόπου και στην μεγάλη ανάγκη να μην φύγει καν το απορριμματοφόρο από εκεί, έτσι ώστε να βρούμε τη σακούλα και να δούμε από πού βγήκε αυτή η σακούλα στο νοσοκομείο. Μιλάμε για σκουπίδια τα οποία είναι επικίνδυνα. Αλλά καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή πολλές φορές και παρομοιωτικά μπορεί να λειτουργήσει κάποιος, γιατί είναι πολύ άσχημο αυτό το γεγονός. Υπάρχει και έχει μεγάλους κίνδυνους. Δηλαδή, αυτά τα αίματα στα οποία τα λουστήκαν οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι και επικίνδυνα και γενικά. Βεβαίως μπορεί να είναι επικίνδυνα. Ασφαλώς. Και γι' αυτό, επειδή ακριβώς υπάρχουν τέτοια απόβλητα τα οποία είναι επικίνδυνα για τις υγείες και των ανθρώπων που τα μαζεύουν, αλλά και γενικότερα, γι' αυτό υπάρχει ειδικός κανονισμός, θα έλεγα, για τα απόβλητα των νοσοκομείων, ο οποίος θα πρέπει να τηρείται. Ασφαλώς από τη μεριά των νοσοκομείων. Κύριε Κατριτζόγλου, είστε ενήμερος για αυτή την επιστολή που έχουν βγάλει οι εργαζόμενοι και που ουσιαστικά μέσα αναφέρεται ότι αρνούνται να πάρουν και τα σκουπίδια του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέτρο προσωρινό, το οποίο θα έχει σαν στόχο να εφιστεί την προσοχή και, και στη μεριά του νοσοκομείου, ώστε να ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία για όλη αυτή την ιστορία. Και είναι επόμενο βέβαια ότι οι συνάδελφοι να αντιδράσουν ότι δεν μπορούν να παραλαμβάνουν. Με αυτό έχουν το τρόπο, δίκιο σε αυτό. Έχουν δίκιο. Απλά δεν ξέρω αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε, δηλαδή, ωραία, λούστηκα εγώ εργαζόμενος με αίμα, το οποίο δεν ξέρω αν είναι και μολυσμένο. Στη συνέχεια δίνω και ένα πρόστιμο στο νοσοκομείο 500 ευρώ. Έλα, μωρέ, και τι έγινε, και σηκώνομαι και φεύγω και τρέχω να βρω τον πόνο μου. Συγγνώμη που εκφράζομαι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά εκεί θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα και επιτόπου να διαπιστωθεί από ποια κλινική βγήκε η σακούλα. Δεν μπορεί να παίρνουμε το απορριμματοφόρο και να φεύγουμε και να λέμε «Α, δείτε μας, είμαστε λουσμένοι στο αίμα», το οποίο δεν ξέρουμε τι αίμα ήταν στην τελική. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά νομίζω αυτό, κύριε, είναι ευθύνη του ίδιου του νοσοκομείου. Μα το νοσοκομείο δεν ενημερώθηκε καν για το γεγονός, λέει. Κατόπιν εορτής έτρεχαν και δεν προλάβαιναν και εκείνοι. Θες πω, καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι, οι οποίοι δυστυχώς βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση και λούστηκαν αυτό το πράγμα μέσα στην αγωνία τους, μήπως υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο όσον αφορά το αίμα και την υγεία τους, και εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που θα κάνουν. Προφανώς η υπηρεσία θα πρέπει, οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι. Τώρα πάει, τα απόβλητα φτάσαν στο χιτά. Τώρα, αν ήταν μολυσματικά, τα έχουμε και μέσα εκεί. Αφήστε το τώρα. Ωραία, οπότε μάλλον υπάρχει εξέλιξη στο θέμα, έτσι, γιατί έχουμε και την ανακοίνωση, την οποία κρατάμε κρυφή. Η εξέλιξη θα πρέπει να έχει σαν στόχο από εδώ και πέρα την τήρηση των κανόνων λειτουργίας. Το νόμο κανόνων λειτουργίας, ειδικά στα νοσοκομεία, που το θέμα αφορά και την υγεία των συνανθρώπων. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατριτζόγλου, προς το παρόν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τι κάνουμε, παιδιά? Πάμε στον καλεσμένο. Πάμε σε διαφημίσεις. Μπάζα ναι, άχρηστα όχι. Γρανίτης. Η δραματική αύξηση των στερεών αστικών αποβλήτων αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο επίγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν άμεσα τον πλανήτη και την υγεία μας. Η εταιρεία Γρανίτης δραστηριοποιείται στην συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων, γιατί τα υλικά αυτά, στην πλειονότητά τους, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη.
Γρανίτης. Με άρτια τεχνογνωσία, μεγάλο στόλο μηχανημάτων και εξοπλισμό, συμβάλλουμε αποτελεσματικά για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για όλους. Γρανίτης. Τεχνική εταιρεία επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων. Αυρανή υλικά. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να ενημερωθείτε. Χαίρομαι να πρωταγωνιστώ. Όμως στο σπίτι, η Φλός κλέβει την παράσταση. Έχει αυτή τη λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα, αυτό το άρωμα. Είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί της. Ελληνικά απορρυπαντικά Φλός. Ολοκληρωμένη φροντίδα καθαριότητας Φλός. Το χειροπρότημα στην οικοκυρά. Ναι, τα θέλω όλα. Ρούχα μοδάτα, άριστης ποιότητας, καλοραμένα. Μεγάλη ποικιλία για κάθε ώρα και φυσικά στις πιο προσιτές τιμές. Θέλετε 5 στα 5? Μόνο στο νούμερο 5. Νούμερο 5. Ικανοποιούμε όλες σας τις απαιτήσεις. Με ρούχα για κάθε ώρα, καθημερινή και επίσημη. Ελληνικής κατασκευής από επώνυμους Έλληνες ΜΕΤ που παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις της μόδας. Με υφάσματα άριστης ποιότητας, υψηλής γραπτικής και φυσικά στις πιο προσιτές τιμές. Τι άλλο να ζητήσει η σύγχρονη γυναίκα? Για 5 στα 5, μόνο...